βασικός στόχος της πολιτικής κεραμαίας είναι να μετατρέψει τη γνώση σε προνόμιο. Αυτό έκανε με την παρέμβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφήνοντας χιλιάδους μαθητές έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να έχουν περισσότερη πελατεία τα κολέγια. Το ίδιο κάνει σήμερα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Αντί να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα τεράστια μορφωτικά κενά που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, δημιουργεί τμήματα με 28 μαθητές μέσα. Φτιάχνει σχολεία πολλών κατηγοριών, μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε κυνηγούς χορηγούς με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Μέσα σε όλα αυτά τα υλοποιεί με έναν αδιανόητο αυταρχισμό, λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα να απεργήσουν απέναντι στην πολιτική της. Ο αυταρχισμός και ο σκοτασμός κεραμαίως θα ιτηθεί από τον κοινωνικό αγώνα, θα ιτηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, τον αγώνα της οποίας στηρίζουμε για ένα δημοκρατικό σχολείο.